Συντρόφισσες και σύντροφοι, μετά από 7 ώρες έχουν μείνει όχι οι γενναίοι, αλλά αυτοί που πραγματικά ενδιαφέρονται με πάθος και για αυτά που συζητήσαμε, αλλά και για αυτά που θα κάνουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τους τρεις συντονιστές των τραπεζιών, τον Μιχάλη τον Παντούλα, που είναι εισηγητής του ΚΤΕ, την Κατερίνα την Παντζελή, που είναι ευρωβουλευτής και είναι πρόεδρος της Επιτροπής του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα πολιτισμού και παιδείας, και τη Μαρία τη Δαμανάκη, η οποία είναι υπεύθυνη για θέματα πολιτισμού, αλλά είχε και αυτή για ένα επιμακρόν την ευθύνη της παιδείας στο ΠΑΣΟΚ και είχε δουλέψει πολύ δουλεύοντας για το πρόγραμμα του 2007. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές και όλους όσους συμμετείχαν με πάθος, με ένταση, σε μια διαδικασία την οποία, όπως είπε και η Θάλια, φάνηκε ότι είχαμε όλοι ανάγκη. Ο χώρος της παιδείας είναι κατεξοχήν ένας χώρος ιδεολογικός και πολιτικός και ως εκ τούτου έχει μεγάλες συγκρούσεις και μεγάλα πάθη. Αυτές οι συγκρούσεις, οι ιδεολογικές, είναι συγκρούσεις που αφορούν τους πολιτικούς χώρους. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι στο εσωτερικό του κόμματός μας, για πολλά χρόνια και για διαφορετικούς λόγους, από την μακρά περίοδο διακυβέρνησης, με προβλήματα που ζήσαμε όλοι και που τα έζησε και το πολιτικό και ο πολιτικός μας φορέας και οι παρατάξεις μας, για ένα πολύ μακρύ χρονικό διάστημα, δημιούργησαν εσωτερικές συγκρούσεις. Συγκρούσεις οι οποίες μεταφέρθηκαν μέσα μας και είχαν να κάνουν και με την έλλειψη της σωστής διαβούλευσης και με τη διαμόρφωση διαφορετικών αντιλήψεων του ΠΑΣΟΚ που ήταν στην κυβέρνηση, του ΠΑΣΟΚ που ήταν στο συνδικαλισμό, του ΠΑΣΟΚ που ήταν στην κοινωνία. Από αυτά πρέπει να διδαχθούμε πολλά. Και αυτά δεν πρέπει να επαναληφθούν ποτέ. Ο χώρος της παιδείας, που όλοι συμφωνήσαμε ότι χρειάζεται συγκλονιστικές μεταρρυθμίσεις, είναι αδύνατο να γίνουν από τα γραφεία και είναι αδύνατο να γίνουν από φωτισμένες ή μη φωτισμένες ηγεσίες. Χρειάζονται συμφωνίες. Οι συμφωνίες αυτές δεν επιτυγχάνονται μαγικά σε περιόδους διακυβέρνησης. Οι συμφωνίες επιτυγχάνονται σε αυτές τις περιόδους, που έχουμε την δυνατότητα, αν θέλετε και την πολυτέλεια, όχι να συγκρουστούμε. Γιατί η λογική με την οποία θέτουμε τη σύγκρουση συνεχώς στο τραπέζι είναι μια πεπερασμένη αντίληψη, η οποία είναι η εύκολη. Θα τους τα πούμε, τους τα είπαμε, φωνάζουμε, διαπληκτιζόμαστε. Είναι ο εύκολος τρόπος του επιτίθεστε και του υπάρχειν, το συγκρούομαι. Η μεγάλη και ουσιαστική πολιτική διαδικασία είναι να διαφωνήσουμε διαλεκτικά. Και λέω να διαφωνήσουμε διαλεκτικά, γιατί το πολιτικό πλαίσιο είναι συμφωνημένο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι βουλευτές, τα κομματικά στελέχη, η νεολαία ΠΑΣΟΚ, οι παρατάξεις με την συγκεκριμένη σχέση που έχουν με το κόμμα. Η ΠΑΣΚ δασκάλων, η ΠΑΣΚ καθηγητών, πανεπιστημιακών, των ΤΕΗ, η ΠΑΣΠ των φοιτητών στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ, είναι παρατάξεις. Δεν οφείλουν να ακολουθούν ακριβώς τη γραμμή του κόμματος, όπως και το κόμμα δεν οφείλει να ακολουθεί τις δικές τους θέσεις. Όμως το πολιτικό πλαίσιο είναι κοινό. Και είναι συμφωνημένο. Το 2007 στο συνέδριο, σε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο, συμφωνήσαμε αυτό το γενικό πολιτικό πλαίσιο. Επομένως, περιθώρια για συγκρούσεις στο εσωτερικό μας δεν υπάρχουν. Εάν υπάρχουν, θα πρέπει κάποιος να θέσει τα ζητήματα τα οποία προκαλούν αυτές τις συγκρούσεις. Ξεκινάμε λοιπόν από ένα πολύ θετικό στοιχείο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, πάρα πολλές. Στην παιδεία υπάρχει ένα χάος θεμάτων και χάος συμφερόντων με την θετική έννοια του όρου, όχι με την αρνητική. Είναι διαφορετική η οπτική γωνία του φοιτητή και διαφορετική του καθηγητή, του γονιού και του εκπαιδευτικού, του δασκάλου και του διοικητικού της παιδείας, του πολιτικού, του βουλευτή που θα εκφράσει το σύνολο και θα πρέπει να συνθέσει όλα τα επιμέρους κοινωνικά συμφέροντα, του κομματικού στελέχους της παιδείας, του δασκάλου
ή του κομματικού στελέχους της κομματικής οργάνωσης και του δασκάλου της ΠΑΣΚ. Είναι όλη αυτή η μεγάλη, το μεγάλο φάσμα των διαφορετικών πολιτικών απόψεων και των πολιτικών υποκειμένων που συνθέτουν τον τόσο σύνθετο, πολύπλοκο και εν τέλει δημιουργικό χώρο της παιδείας. Σε όλη την προηγούμενη περίοδο βρεθήκαμε πολλές φορές μπροστά στο δίλημα της συμμετοχής και της σύνθεσης. Είναι το πιο δύσκολο. Ποιος μιλάει, πού μιλάει, πώς μιλάει, πώς γίνονται αυτές οι συνθέσεις. Ο καθένας τις ζει στο χώρο του. Ακόμα και σε μια οργάνωση κάποιος έχει ένα πρόβλημα πώς θα συνθέσει τις απόψεις. Πόσο μάλιστα το πρέπει να συνδεθούν πολλών και διαφορετικών ειδών απόψεις. Οι γονείς έχουν πολλές φορές διαμετρικά αντίθετες απόψεις με τους καθηγητές, με τους δασκάλους. Όχι για το πολιτικό πλαίσιο τι σχολείο θέλουμε, αλλά για τις επιμέρους διευθετήσεις και θεσμικές αλλαγές που πρέπει να υπάρξουν. Εκεί λοιπόν είναι και το μεγάλο στοίχημα. Έγινε μια σημαντική προσπάθεια. Κάναμε περισσότερες από 40 συναντήσεις φέτος, γιατί η συζήτηση ξεκινάει από το 2004. Είναι πολλά χρόνια τώρα που συζητούμε στην παιδεία. Το 2004 ξεκίνησε μια ανατροπή του πλαισίου εκείνης της περίοδου. Πραγματικά τότε με πολύ έντονες συζητήσεις. Τότε ήταν η Σιλβάνα και η Μαρία Ιδαμανάκη. Μια πολύ μεγάλη και εκείνη δημιουργική περίοδος. Καταλήξαμε στο πρόγραμμα το 2007. Ένα πρόγραμμα που εμείς το κάναμε, εμείς το ξέραμε. Δεν έγινε ποτέ γνωστό στην κοινωνία. Ξεκινήσαμε πάνω σε αυτό την προηγούμενη χρονιά. Πήγαμε σε 40 νομούς. Έγιναν περισσότερες από 200 εκδηλώσεις. Συζητήσεις κομματικές, ανοιχτές, με όλους τους φορείς, με γονείς. Έγιναν με τον απόλυτα σωστό τρόπο. Συμμετείχαν όλοι στη δόση που έπρεπε, με τον τρόπο που έπρεπε, όχι. Και γίνανε και λάθη. Και πολλές φορές δεν συμμετείχαν όλοι όσοι έπρεπε, με τον τρόπο που έπρεπε. Κάναμε κάποιες επιλογές. Και τα λέω αυτά γιατί θα μας βοηθήσουν και στην από εδώ και πέρα πορεία μας. Η κάθε συνάντηση του τομέα ήταν μια συνάντηση με ατζέντα η οποία ανακοινώνονταν 15 μέρες πριν, εστέλνονταν και προσκαλούνται όλοι οι βουλευτές που συμμετείχαν στο ΚΤΕ Παιδείας και όλοι οι γραμματείς των παρατάξεων, της ΠΑΣΚ, των ΠΑΣΠ, ΑΕΗ, ΤΕΗ, όλες οι συνεδριάσεις, μα όλες με την ατζέντα γνωστή από 15 μέρες πριν και τις εισηγήσεις σταλμένες με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εστάλησαν επί ένα χρόνο τώρα. Άλλοι συμμετείχαν ενεργά. Ο πρόεδρος Σολμέ, ας πούμε, δεν έλειψε καμία συνεδρίαση. Ο πρόεδρος της ΔΟΕ ήταν συνεχώς και είναι και εδώ. Γραμματέας της ΠΑΣΚ δασκάλων, γραμματέας της ΠΑΣΚ καθηγητών. Ο πρόεδρος δηλαδή, οι εκπρόσωποι των ΤΕΗ, ο γραμματέας της ΠΑΣΠ των ΑΕΗ. Ήταν πάντοτε εκεί. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Μας βοήθησε εμάς, γιατί είχαμε ένα σύνολο προτάσεων, είχαμε όλες τις απόψεις. Βοήθησε, νομίζω, και τον καθένα μόνο του, που μπορούσε να δει το συνολικό πεδίο και τις συνολικές προσεγγίσεις που ήταν διαφορετικές. Στα 6 τραπέζια που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά και στο φόρουμ, βρεθήκαμε αντιμέτωπες, κυρίως η Θάλια, που είχε την ευθύνη και το σχεδιασμό και τη διοργάνωση όλων αυτών των τραπεζιών, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα ευχάριστο και δυσάρεστο δίλημα. Έπρεπε να επιλεγούν ποιοι θα μιλούσαν και τα αιτήματα ήταν πάρα πολλά. Και το ότι ήταν πάρα πολλά τα αιτήματα σημαίνει ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πλούτος. Η επιλογή έγινε με έναν τρόπο ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που είπαμε στην αρχή. Δηλαδή, να μην είναι μια ιστορία ανταλλαγής κομματικών απόψεων, αλλά να δίνεται η δυνατότητα στα κομματικά στελέχη, στα στελέχη του Κοινοβουλίου, στα στελέχη του Ευρωκοινοβουλίου, στα στελέχη των παρατάξεων να έρθουν σε επαφή, των δικών μας παρατάξεων εννοώ, να έρθουν σε επαφή με την εξειδικευμένη γνώση σε όλα τα επίπεδα ανθρώπων που είναι βεβαίως στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Ήταν λοιπόν μια προσπάθεια, ένα πείραμα να συνδεθούν αυτές οι απόψεις. Διαφωνίες ακούστηκαν πολλές. Πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις και ήταν πολύ ζωντανά τα περισσότερα τραπέζια. Ήταν πολύ ζωντανή η συζήτηση γιατί έμπαιναν διαφορετικές οπτικές γωνίες. Θεωρώ όμως ότι αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι 7 ώρες τώρα που συζητήσαμε δεν υπήρξε αμφισβήτηση του πολιτικού πλαισίου πάνω στο οποίο έχουμε συμφωνήσει, όλες οι βασικές αρχές,
το σχολείο και τι περιμένουμε στη δευτεροβάθμια, στις βασικές αρχές της πρόσβασης, στο πώς βλέπουμε την τριτοβάθμια, στο θέμα της χρηματοδότησης. Πολύ βασικό το πλαίσιο, το οποίο είναι αυτό που θα μας βοηθήσει την επόμενη μέρα, όποιος έχει την ευθύνη αυτή, να μπορεί να κάνει γρήγορα βήματα. Και τώρα είμαστε αντιμέτωποι με ένα άλλο μεγάλο στοίχημα για την επόμενη περίοδο. Γιατί έχουμε τη βάση πάνω στην οποία θα το χτίσουμε. Το επόμενο στοίχημα είναι από το γενικό στο ειδικό. Όσο μας επιτρέπει η αντιπολίτευση. Πολλοί σύντροφοι είπαν ότι θα πρέπει ίσως να έχουμε ένα σχέδιο εφαρμογής για την επόμενη μέρα. Δεν είναι εύκολο, ούτε είναι επιθυμητό. Χρειαζόμαστε όμως να πάμε στο επόμενο βήμα των εξειδικεύσεων. Συμφωνήσαμε στο πολιτικό πλαίσιο της επιμόρφωσης. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ο Αχιλλέας Μητσός, που είχε την ευθύνη τη σύνταξη του προγράμματος του 2007, μου είπε κάτι που πραγματικά με συγκινεί και με ιντριγκάρει ως πολιτικό. Μετά από αυτά που ακούστηκαν, πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποια βασικά πράγματα για την επιμόρφωση, ώστε να πάμε στην εξειδίκευση. Έχει λοιπόν πιάνει τόπο το τι είπαν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι για το θέμα της επιμόρφωσης, που ακούστηκαν εξειδικευμένες προσεγγίσεις και απόψεις. Το θέμα της αξιολόγησης. Συμφωνούμε στο γενικό πλαίσιο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι εκπαιδευτικοί μας, ιδιαίτερα οι προοδευτικοί εκπαιδευτικοί, ούτε φοβικοί είναι, ούτε φοβούνται για τη δουλειά τους. Ξέρουμε όμως και τους φόβους τους και τους κανούμε πολύ καλά. Το επόμενο βήμα είναι να πάμε πιο πέρα πια. Τι εννοούμε λέγοντας αξιολόγηση. 1, 2, 3. Πώς ξεκινάμε, ποια είναι τα βήματα και ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Πανεπιστήμια. Μιλάμε για το αυτοδιοίκητο. Σωστό. Το επόμενο βήμα. Η σχέση του πανεπιστημίου με την οικονομία, με την έρευνα, με την τεχνολογία, με τον ιδιωτικό τομέα, με τον κοινωνικό τομέα. Πώς εξειδικεύεται και πώς πάμε πια στην λογική των σχεδίων νόμου σε κάποιες περιπτώσεις. Και είμαστε αρκετά έτοιμοι. Έκανα όλη αυτή την προσέγγιση, γιατί στο τέλος μιας διαδικασίας, στην οποία το πρωί ήταν γύρω στις 2.000 άνθρωποι, όπου ήρθαν από την επαρχία γύρω στα 450 άτομα, όπου συμμετείχαν όλοι οι φορείς και όλοι οι κλάδοι της εκπαίδευσης, τελειώνει με ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Και το αισιόδοξο αυτό μήνυμα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πλέον μία συμπαγή, ακλόνητη θέση που ξεκινάει από τον πρόεδρο και φτάνει μέχρι τους φοιτητές. Μια συμπαγή και ακλόνητη θέση που αφορά τη βάση μας για το πώς θα χτίσουμε την επόμενη μέρα την παιδεία. Και εκεί υπάρχει χώρος για να ανθίσουν όλα τα λουλούδια. Μόνο αυτά τα λουλούδια πρέπει να έχουν και χρώμα και άρωμα, δηλαδή και γνώση και ουσιαστικό λόγο. Ευχαριστώ πολύ.